Juninho, dorme. Tá, não vou ficar aqui. Tá, cara. Θέλω λίγη ησυχία, απαγορεύονται τα μεγάφωνα, έτσι είναι ο καινούργιος εκλογικός νόμος. Θα τα πούμε λοιπόν χωρίς μεγάφωνα, βέβαια τα πιο πολλά θα τα πούμε την Τετάρτη, το απόγευμα στις 7, στο αμφιθέατρο της νομικής εδώ, στην Κομωτινή. Εκεί θα είναι η κεντρική πολιτική ομιλία και σας καλώ όλους να βρεθούμε εκεί, να ανανεώσουμε για μια ακόμα φορά το συμβόλαιο εμπιστοσύνης και σχέσης ευθύνης μεταξύ μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Ανανεωμένο, με ένα καινούργιο ηγέτη, με έναν πολιτικό που είναι υπόδειγμα ήθους και ύφους, με έναν πολιτικό που διδάχτηκε κοντά στον Γιώργο Παπανδρέου. Κοντά στον ηγέτη του κινήματός μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κοντά στον μέχρι πρότινος ηγέτη μας, τον Κώστα το Συνήθι. Και εμείς απόψε είμαστε όλοι μαζί εδώ για να ενώσουμε καρδιά και ψυχή, για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι αυτός ο τόπος δεν μπορεί να πάει πίσω. Αυτός ο τόπος θα πάει μπροστά με Γιώργο Παπανδρέου, με ΠΑΣΟΚ, με τη Δημοκρατική Προοδευτική Παραταξή. Μας κατηγορούν ότι αλλάξαμε αρχηγό. Τους πόνεσε ότι αλλάξαμε αρχηγό και δεν τους αρέσει και η διαδικασία. 1 εκατομμύριο άνθρωποι, φίλες και φίλοι, δώσαν εντολή στον Γιώργο Παπανδρέου να πάει την Ελλάδα μπροστά και θα την πάει. Εμείς, όλοι εμείς, ένα απλό πράγμα έχουμε να κάνουμε. Να καταθέσουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας όπως χρόνια ξέρουμε να το κάνουμε. Όχι για να διατηρήσουμε τις καρέκλες μας. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Αλλά γιατί το όραμα, το όνειρο, το στίχημα που βάλαμε με τον ελληνικό λαό δεν το εκπληρώσαμε. Κάναμε και λάθη. Ξεχάσαμε και ορισμένους ανθρώπους. Σ' άλλους γυρίσαμε ενδεχομένως στην πλάτη. Κάποιοι απ' την ομή της εξουσίας μεθύσανε, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, για νέους αγώνες. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν μπροστά και η Θράκη μπροστά και η Ροδόπη εκεί με το Στέλιο στη Βουλή, τον δικό σας άνθρωπο. Σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από την ψυχή μου, από την καρδιά μου. Με τιμήσατε 8 χρόνια. Με κάνατε πρώτο πολίτη αυτού του τόπου. Σας αγάπησα κι εγώ όσο με αγαπήσατε. Τίμησα αυτόν τον τόπο. Προχωρήσαμε μπροστά. Ας έρθουν οι συκοφάντες, αυτοί που προσπαθούν να μηδενίσουν το έργο εδώ στην περιοχή. Να τους τα πούμε ένα-ένα. Να τους πούμε εκατοντάδες έργα που αλλάξαν το ρυθμό και τη ζωή αυτού του τόπου. Είναι εύκολο λοιπόν στα μπαλκόνια να μηδενίζουν. Ξεχάσαν το εργοστάσιο της ΔΕΗ, ξεχάσαν τη σχολεία στη Φυλάκων, το δικαστικό μέγαρο, το μέγαρο της αστυνομίας, 100.000 στρέμματα αναδασμού, πολυκλαδικό και κυκαμαία σε λίγο Μελίνα Μερκούρη, επαρχιακό δίκτυο σχεδόν όλο. Φως, νερό, τηλέφωνο και στο τελευταίο χωριό, στο βουνό.
Παντού. Ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εδώ στην Κομωτινή και ακούστε, ακούστε, έκανε συνένωση των όσων κάναμε αυτά τα 10 χρόνια και τα παρουσίασε σαν το καινούργιο δικό του πρόγραμμα. Μίλησε για οικοτροφείο στην Οργάνη, όταν το οικοτροφείο λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια στην Οργάνη. Και προσπάθησε, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό που πετύχαμε, την εθνική συμφιλίωση μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, την αγάπη, την ειρήνη, να την τορπιλήσει και αυτήν, τάχα βάζοντας διάφορες γλώσσες στα σχολεία. Αγαπητοί μου φίλοι, μπορεί να γίνανε λάθη και γίνανε λάθη, αλλά το ΠΑΣΟΚ, η προοδευτική παράταξη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ακουμπούν στην ελπίδα και στο όραμα, από μας περιμένουν. Η συνταγή είναι μία και απλή. Μην ακούτε τα γκάλοπ, μην βλέπετε αυτά που προβάλλονται. Η συνταγή είναι μία. Αν όλοι εμείς πάρουμε τα ψηφοδέλτια στα χέρια μας, τα περάσουμε από την καρδιά μας και τα μοιράσουμε πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, στις 8 του Μάρτη, το ΠΑΣΟΚ θα είναι κυβέρνηση. Γιώργο Παπανδρέου, με το ΠΑΣΟΚ, με την προοδευτική παράταξη. Μας λένε, αγαπητοί μου φίλοι, για την κατσαρίδα που τυχόν βρίσκεται σε ένα παλιό νοσοκομείο και κανείς δεν μιλάει για το πρώτο νοσοκομείο των Βαλκανίων που βρίσκεται σε 20 λεπτά από εδώ. Κανείς δεν το βλέπει. Κανείς δεν βλέπει την Εγνατία Οδό που σε 2 ώρες μας πάει στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν βλέπει πάνω από 3.500 εργαζόμενους στη βιομηχανική περιοχή. Ζούνε 3.500 οικογένειες από εκεί. Και βέβαια όλοι αυτοί ήσαν αυτοί που λέγαν δεν θα γίνει το φράγμα της Γρατινής. Όταν ξεκίνησε να γίνεται έλεγαν δεν θα έχει νερό. Και όταν το εγκαινιάσαμε τους κάλεσαν να πνιγούν στο φράγμα. Διότι αυτή η τύχη τους άξιζε. Αγαπητοί μου. Αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να τιμήσουμε τους ανθρώπους τους δικούς μας, τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Είναι κοντά μας ο νομάρχης της Ροδόπης, ο Άρης Καρακίνη. Είναι κοντά μας ο δήμαρχός μας, ο Τάσος ο Βαβατσικής. Από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟ, από τους ανθρώπους που χρόνια ολόκληρα δίνουν μάχες για να υπάρχει το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Είναι κοντά μας ο δήμαρχος της Αιγύρου, ο Βαγγέλης Ολίθος. Είναι κοντά μας ο δήμαρχος του Ιάσμου, ο Σταύρος ο Καζάκης. Είναι κοντά μας η νομαρχιακή μας επιτροπή, με μπροστάρι τον Γιώργο Πετρίδη, έναν άξιο γραμματέα. Έναν άνθρωπο που παράτησε τα πόστα όλα για να αφιερωθεί αποκλειστικά στο κόμμα. Το συγχαίρω και τον καλό μαζί, όλοι μαζί, να δώσουμε αυτή τη μάχη ενωμένη και δυνατή. Και βέβαια είναι εδώ νομαρχιακή σύμβουλη, είναι εδώ δημοτική σύμβουλη, είναι άνθρωποι από τα ορεινά, τους βλέπω και χαίρομαι. Είναι όμως κοντά μας και παλιοί αγωνιστές, οι άνθρωποι που δώσαν το αίμα τους για τη δημοκρατία. Βλέπω τον Τάκη τον Αντωνιάδη, είναι κοντά μας. Βλέπω τον Νίκο τον Φαρασόπουλο, είναι κοντά μας. Βλέπω τον Κώστα τον Πολυζωήδη, είναι κοντά μας. Και βέβαια, για να μην παραλείψω, ο Τάσο Ελευθεριάδης είναι και αυτός μαζί, κοντά. Ο Πάπης ο Δαμιανίδης, είναι κοντά μας. Ο Λευτέρης ο Αθανασιάδης είναι και αυτός εδώ. Είμαστε όλοι μαζί γιατί έχουμε ένα πιστεύω, μία ελπίδα, ένα όραμα. Μια Ελλάδα όμορφη, μια Ελλάδα δυνατή, μια Ελλάδα μπροστά. Και τη Θράκη εκεί, με το Στέλιο στη Βουλή.
Μητσοτάκης ο Μαρουβίδης. Αδερφικός μου φίλος και συνεργάτης από χρόνια. Δώσαμε μάχες μαζί. Ποιοι λείπουν όμως, αγαπητοί μου φίλοι. Λείπουν, αλλά φτερουγίζει η ψυχή εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Λείπει ο Δημήτρης ο Βραδένης. Λείπει ο Δημήτρης ο Τσετινές. Λείπει ο Γιώργος ο Παπαδριέλης. Λείπει ο Πέτρος ο Αλμπανίδης. Λείπει ο Μαρίνος ο Γιαννακίδης, πρόσφατα. Και δεκάδες άλλοι συντρόφισσες και σύντροφοι που δώσαν την ψυχή τους για τη δημοκρατία σε δύσκολα χρόνια, πριν ακόμη και από μας ή και μαζί με μας. Λοιπόν, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, παρόντεο ξεκίνημα, ένα νέο ΠΑΣΟΚ που να κουμπά την κοινωνία, που να υπηρετεί τον άνθρωπο, που να σέβεται τον πολίτη. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα επίπεδα. Ίσως η αγωνία να προλάβουμε να μπούμε στον κεντρικό πυρήνα της Ευρώπης. Ίσως η αγωνία να μην μείνουμε έξω από τις εξελίξεις. Δεν μας αφήσαν να δούμε κοινωνικές τάξεις που σταθήκαν και παλέψαν μαζί μας. Τώρα η Ελλάδα είναι ισχυρή. Ο πλούτος της είναι καλός. Πρέπει να πάμε σε αναδιανομή του πλούτου. Πρέπει να ξαναμοιράσουμε την πίτα υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Οι συνταξιούχοι οφείλουν να ζουν ανθρώπινα. Οι αγρότες οφείλουν να πληρώνονται σωστά. Ναι, γιατί θα παίξει αύριο στις ειδήσεις, να μην λέμε θα γίνει και θα γίνει. Α, να το πούμε ως παρελθόν γεγονός. Πώς θα, δεν μου κάθεται να το πω αυτό, ρε παιδί μου. Να το πω εγώ, δεν θα υπάρχει κάποιος πρόλογος. Να πω ποιο είναι το θέμα, ποιοι είναι καλεσμένοι, όλα αυτά. Το θέμα ήταν, όπως είδατε, αυτό όμως δεν κολλάει. Τι όπως είδατε, δεν ανάγκη να το πούμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Ήταν μια εκδήλωση της εφημερίδας Αντιφωνητής στα πλαίσια των προσπαθειών που γίνονται έτσι ώστε να φέρουμε ανθρώπους που έχουν λόγο στα δημόσια πράγματα στην πόλη μας, λόγο έξω από τα καθιερωμένα. Και νομίζω όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση αποζημιώθηκαν για την ταλαιπωρία στην οποία τους βάλαμε. Τόσο ο κύριος Καραμπελιάς όσο και ο κύριος Καψωμένος από τη θέση του πολιτικού και συγγραφέα ο ένας και του καθηγητή νεοελληνιστή ο άλλος έδωσαν μια διαφορετική όψη για την ελληνικότητα έτσι όπως διαμορφώνεται τους τελευταίους αιώνες και έτσι όπως αναδεικνύεται μέσα από τα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Γιατί διέξατε μια προεκλογική περίοδο για την παρουσίαση αυτού του θέματος, ήταν τυχαία η επιλογή? Την εκδήλωση θα την κάναμε σε κάθε περίπτωση.